Θα ήθελα να μου σχολιάσετε κάτι το οποίο σήμερα είδα και μου έκανε εντύπωση. Μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε απάντηση δηλώσεων του Ερντογάν στα ελληνικά. Μια πρόταση μόνο που δήλωσε ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η γλώσσα η ελληνική είναι η γλώσσα της λογικής, της αλήθειας και του δικαίου. Σαφέστατα. Είχε απόλυτο δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, αυτό ισχύει για την πραγματική γλώσσα με την ΑΟ με τα 27 σύμβολα και όχι όπως την έχουν παραχαράξει και την έχουν κάνει 24 και σαφέστατα είναι μία, είναι η γλώσσα του πλανήτη. Όλα τα άλλα είναι διάλεκτη, άρα μιλάμε για μία σημαντική γλώσσα η οποία όντως είναι ακριβώς αυτό που είπε ο εκπρόσωπος. Τώρα πώς το εννοούσε ο ίδιος βέβαια είναι άλλο κομμάτι και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το θέμα είναι ότι εδώ και τόσες εκπομπές αναλύουμε όλη την κλοπή των συμβόλων μας, την παραχάραξη, την παραποίηση, την αλλίωση. Οπότε, για ποια γλώσσα συγκεκριμένα μίλησε, γενικά, αφηρημένα, την ελληνική, τη μικρογράμμα, τη γραφή, όπως την έχουν κατατίσει, ή να πάμε στην πραγματική γλώσσα των πραγματικών συμβόλων. Γιατί μία είναι. Όλα τα άλλα είναι παραχαράξεις, παραποίησεις, αλλίωσεις. Γι' αυτό ήθελα το σχολείο σας. Ναι. Τι εννοούσε, πράγματι, η ορθή αποτύπωση, ναι. Είναι αυτό ακριβώς που χαρακτήρισε ο κύριος. Σωστά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά ο ίδιος εννοούσε αυτό όμως. Ο ίδιος όμως χρησιμοποιεί μία ΑΟ, όχι ΑΒ, η οποία έχει παραποιηθεί, έχει αλλοιωθεί, με μικρογράμματη γραφή, η οποία όπως έχουμε ξαναπεί είναι επινόηση του 11ου αιώνα μετά της νέας χρονολόγησης, που το γράφουν οι ίδιοι και στα σχολικά βιβλία. Άρα πρέπει να μας εξηγήσει για ποια γλώσσα μιλάει.